Ιωαννίδης, όπου όπως ανέφερες Χρήστο, αλλά να δούμε αυτή την προσπάθεια ο Αντιγελίδης, τώρα προσπαθεί να την πιάνε σουτ με γροθιές. Διώχνει ο Μιχαήλ, επιμένει ο Βρίζας. Ο Βρίζας που προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει ούτε ο Αντιγελίδης για να πιάσει το σουτ. Βάση. Βάση που ξεφεύγει, δεν μπορεί να περάσει την μπάλα για τον Κεχαγιά. Φτάνει τώρα η μπάλα στον Κεχαγιά, γίνεται η σέντρα απόκρουση των αμυντικών. Η Σκοταξάντη που επιμένει όμως, και η μπάλα από τον Βάση για τον Κεχαγιά. Κεχαγιάς από πλάγια, επιχειρεί την σέντρα, περνάει η μπάλα από όλους και απομακρύνεται. Και έχουμε ένα φαουλ. Ευκαιρία λοιπόν να σας πούμε ότι η Σκοταξάνθη, όπως προαναφέρθηκε, προηγείται 1-0 της Λάρισας από το 7ο λεπτό με ένα πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε ο Ζήσης Βρίζας μετά από σέντρα του Καραγεωργίου. Το 1-0 το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής, μέχρι το 19ο λεπτό. Να περάσουμε αμέσως να δούμε το βίντεο του γκολ και στη συνέχεια θα δώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Η Σκόντα προσπαθεί να βρει κάποιο διέξοδο καθώς είναι πιεστική η άμυνα. Έγινε η σέντρα του Καραγεωργίου, η κεφαλιά του Βρίζα και βάλω στα δίχτυα 1-0. Να λοιπόν, πάνω που σας λέγαμε ότι η Ξάντη προσπαθεί, η Σκόντα Ξάντη προσπαθεί να βρει διέξοδο από το πιεστικό μαρκάρισμα των αντιπάλων της. Έγινε η σέντρα του Νίκου Καραγεωργίου. Είδε με πολύ όμορφο τρόπο τον σέντερ φορ της Σκόντα Ξάντη και ο Βρίζας από εκεί έστειλε την μπάλα αντίθετα από την κατεύθυνση που κινούνταν ο Μιχαήλ, δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. 1-0 η Σκόντα Ξάνθη στο 7ο λεπτό. Επιστρέψαμε και πάλι στην Ξάνθη. Έχουμε μια μικρή διακοπή για ένα τραυματισμό. Ευκαιρία λοιπόν να σας δώσουμε γρήγορα τις συνθέσεις με τις οποίες παρατάχθηκαν στο γήπεδο οι δύο ομάδες. Για την Σκόντα, Μίρτσος, Βάση, Μίτεφ, Σαμαράς, Καραγεωργίου, Κωστένογλου, Μαρτσέλο, Τεγγελίδης, Βρίζας, Τζάτζος και Κεχαγιάς. Ενώ για την Λάρισα, Μιχαήλ, Ταξιάρης, Ζιάκας, Προβίδας, Παπαδονίου, Τζανής, Τσακμαγίδης, Τζιότζιος, Μήλος, Τσουκάλης και Ίζα. Διαιτητής συνάντησης ο Θεσσαλονικιός Τσίνας Λανίδης με επόπτες τους επίσης Θεσσαλονικιούς Λαμπάδα και Γεχαγιά. Η Λάρισα λοιπόν αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σήμερα. Έχει 5 απουσίες, τους τιμωρημένους Ντασίλβα και Στόικα, τους τραυματίες Αλεξούλη και Τσιμπίνη και τον στρατευμένο Μάγκο. Ενώ από την άλλη πλευρά η Σκόντα Ξάνθη δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα, αφού και αυτός ο τραυματίας Μίτεφ επανέρχεται και είναι στην 11η σήμερα μετά από 15 μέρες. Η Σκόντα Ξάνθη, η οποία κατάφερε γρήγορα να ανοίξει το σκορ, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ένα πλήγμα με αυτόν τον τρόπο στην Λάρισα, η οποία πίεζε τους παίκτες της Ξάνθης προσπαθώντας να τους κρατήσει μακριά από την εστία του Μιχαήλ. Μετά τον γκολ οι Λαρισαίοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και να καταφέρουν να ανταποδώσουν τον γκολ που πέτυχαν, κάτι το οποίο δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι που είναι πολύ καλό με τις δύο ομάδες λεπτό με ένα έξοχο γκολ που πέτυχε ο Μίτεφ, ενώ τώρα βλέπουμε τη σέντρα που γίνεται για τον Εζιάκα. Ζιάκας που έχει μπροστά του τον Βάση, προσπαθεί να ξεφύγει, πέφτει, τίποτα λέει ο κύριος Τσίνας Λανίδης, ήταν να συνεχιστεί το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της Λάρισας. Και τώρα Καραγεωργίου δίνει για τον Μίτεφ. Καραγεωργίου και πάλι δεν μπορεί να απαντήσει με τα κουνάκια για τον Μίτεφ. Λέγαμε λοιπόν ότι η Ξάνθη προηγείται, η Σκόντα Ξάνθη προηγείται 2-0, Ζιάκας για τον Ίζα. Η Σκόντα Ξάνθη προηγείται 2-0 με ένα έξοχο γκολ που πέτυχε ο Μίτεφ. Ο Μίτεφ που παίζει σήμερα μετά από 15 μέρες και μάλιστα σε ένα νέο ρόλο μπροστά από τους δύο center back. Προωθείται πολύ συχνά και σε μία από αυτές τις προσπάθειες κατάφερε να πετύχει και το έξοχο γκολ που μπορείτε αμέσως να δείτε. Μίτεφ. Προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα με τον Τζάντζο για να καταφέρνει. Μίτεφ σε δεσμολύς 2-0. 2-0 από τον έξοχο συνδυασμό ανάμεσα στον Μίτεφ που σήμερα προωθείται πολύ συχνά. Με θαυμάσιο τρόπο άλλαξε την μπάλα με τον Τζάτζο. Βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Μιχαήλ, τον κεραυνοβόλησε. 2-0 η Σκόντα Ξάνθη στο 27. Σε ζωντανή σύνδεση και πάλι έχουμε ένα τραυματισμό. Ένας παίκτης της Σκόντα είναι πεσμένος και του παράσχονται οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την διακοπή και να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Τέλεσμα 2-0 υπέρ της Σκόντα, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τώρα τον Μαρτσέλο που δίνει για τον Βρίζα. Ο Βρίζας κλεισμένος, επιχειρεί τώρα τη σέντρα για τον Τζάτζο, προσπαθεί αυτός να γυρίσει, ελίσσεται, μπαίνει στην περιοχή, πάντα Τζάτζος κάνει τη σέντρα, η μπάλα καταλήγει κόρνερ αφού έχει παρεμβληθεί κάποιος παίκτης της Λάρισας, το πρώτο κόρνερ για τη Σκόντα Ξάνθη στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο με τα τέρματα που πέτυχαν για την Σκόντα Ξάνθη ο Βρίζας και ο Μίτεφ, η Σκόντα η οποία έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι αρκετά επιθετική και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο Τζάτζος εκτελεί με αρκετό φάλσο τώρα το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται. Καραγεωργίου δίνει για τον Βάση, αυτός ανοίγει την μπάλα και δίνει την ευκαιρία να αποκρούσουν οι αμυντικοί της Λάρισας και να δούμε αν θα μπορέσει να
δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια αντεπίθεση. Λάρισα, ο Μήλος δεν καταφέρνει τελικά να περάσει την μπάλα. Και έχουμε τώρα τον Κωστένογλου. Πάντα Κωστένογλου που ελίσσεται και καταφέρνει να ξεφύγει από τον Μήλος. Ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Καθυστερεί, άσκοπες τρίπλες και χάνει τελικά την μπάλα. Η Λάρισα τώρα με τον Τσουκάλι. Ανοίγεται από την άλλη πλευρά ο Τοντσάκης. Τσουκάλης δίνει για τον Τζότζο, έκοψε ο Κεχαγιάς. Τζιώσκιος και πάλι, πολύ δυνατή η μπάλα για τον Τσουκάλι, καταλήγει out. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η Λάρισα, η οποία βεβαίως δεν έχει απειλήσει την Σκόντα Ξάνθη σε κανένα σημείο του αγώνα και είναι απόλυτα δίκαιο το 2-0 που προηγείται η Σκόντα Ξάνθη μέχρι στιγμής, ένα σκορ το οποίο θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο αν κρίνουμε από τις ευκαιρίες που έχασε η γηπεδούχος ομάδα, που σήμερα παρουσιάζει αρκετά καλό θέαμα, είναι ουσιαστική αφού έχει καταφέρει να αξιοποιήσει δύο από τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν για να προηγείται με 2-0. Και μάλλον έχει ικανοποιήσει τους φιλάθλους της. Έγινε τώρα προς την παλιά για τον Τεγγελίδη. Έκοψε ο Τζανής, απομακρύνει ο Προβίδας. Μίτεφ, Τσακμακίδης δεν μπορεί να ξεφύγει. Βάση, αντικανονικό το μαρκάρισμα του Τσακμακίδη, που διαμαρτύρεται αδικαιολόγητα αφού έκανε αυτό το φάουλ στον Βάση και δέχεται τις παρατηρήσεις του κυρίου Τσίνα Σλανίδη. Καραγεωργίου για τον Βάση. Βάση για τον Ευρίζα, δεν καταφέρνουν να αλλάξουν την μπάλα. Τσουκάλης που πιέζεται από τον Βάση και το φάουλ είναι αυτή τη φορά για τη Λάρισα. Τσουκάλης εκτέλεσε για τον Ταξιάρχη που κάνει αμέσως τη σέντρα για τον Τζιότζιο. Κόβει ο Σαμαράς, Μήλος. Χάνει την μπάλα από τον Τζάντζο. Οι Λαρισαίοι όμως ξανακαταφέρνουν να ελέγξουν την μπάλα με τον Τζανί. Και τώρα Τζιότζιος. Η Λάρισα που αναπτύσσεται. Τζιότζιος έχει μπροστά του τον Καραγεωργίου. Προσποιήσεις και η πάσα για τον Τσακμακίδη που προσπαθεί να βρει ελεύθερο χώρο για να κάνει το σουτ. Δεν καταφέρνει ούτε το σουτ ούτε την πάσα. Τσακμακίδης που επιχειρεί τώρα τη σέντρα. Κόβει ο Καραγεωργίου πριν από τον Τζιότζιο. Ο Βασί πιο μακριά. Αλλά ο Μαρτσέλο δεν μπορεί να δώσει στον Τζάντζο. Τζανής. Κέρδισε ο Μαρτσέλο και έδωσε για τον Τεγγελίδη. Είναι δύο παίκτες της Σκόντα Ξάνθη με τέσσερις της Λάρισας. Πάντα Τεγγελίδης, δίνει για τον Μαρτσέλο. Μαρτσέλο ένα σουτ πάνω στον Προβίδα. Πάντα ο Βραζιλιάνος για τον Τεγγελίδη. Βγαίνει όμως από την άμυνα ο Παπαντονίου και δίνει για τον Τσουκάλι. Τσουκάλις για τον Ταξιάρχη. Ταξιάρχης για τον Τσακμακίδη. Τσακμακίδης δεν μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί όπου θα ήθελε. Και ο Βρίζας τώρα με τον Προβίδα. Το πλάγιο είναι, όπως λέει ο επόπτης, ο κύριος Κεχαγιάς για την 3-0 για τη Σκόντα Ξάνθη. Ένα πέναλτι που κέσαν οι γηπεδούχοι σε χέρι του Τζανί μετά από σέντρα του Τεγγελίδη. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Καραγεωργίου κάνει το 3-0 στο 85ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι που ήταν το τέταρτο που κερδίζει φέτος η Ξάνθη. Και το αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο ο Νίκος Καραγεωργίου.